Φέτος, στο συνέδριο Athenscon, γνωρίσαμε κάτι ξεχωριστό. Φέτος έχουμε escape room και μάλιστα great escape. Έχουμε μία demo έκδοση από τα 7 συνολικά δωμάτια που υπάρχουν σε όλη την Αθήνα. Λεπενιώτη 12 μπορείτε να βρείτε. Θα σας πούμε και περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά θα δοκιμάσουμε εδώ. Ελάτε παιδιά μου. Σαν εκπομπή Level Up να μπούμε και να δούμε αν θα καταφέρουμε να βγούμε. Ας είμαι εγώ τελευταίος, εσύ ως πιο έμπειρος στα escape room, μπορείς να το πας. Αχα. Αυτό που βλέπετε λοιπόν είναι ένα έντονο κόκκινο δωμάτιο. Βλέπουμε διάφορα πράγματα, αλλά δεν θα σποιλάρουμε κανένα γρίφο. Θα προσπαθήσουμε να είναι όσο πιο κρυφό γίνεται, ώστε να μπορέσετε κι εσείς να πάτε να τα βρείτε και να τα λύσετε. Νομίζω βλέπουμε κάτι... Εσύ το έχεις λύσει. Ανεβάζεις το πίχη τώρα. Μιχάλη, σε βλέπω και ξύνεσαι. Για πες μου, έχεις καταλάβει τίποτα μέχρι τώρα από ό,τι παίζει εδώ μέσα? Όχι, προσπαθώ ακόμα να παρατηρήσω το δωμάτιο. Είναι παρατηρητικότητας. Ναι. Δεν έχω καθόλου, ίσα ίσα. Να σε ρωτήσω και εσένα εδώ. Καταρχήν, πώς σας λένε? Δήμητρα. Λοιπόν, Δήμητρα, στα κανονικά δωμάτια, πόσος χρόνος υπάρχει για να μπορέσει κάποιος με την παρέα του να βγει, να δραπετεύσει από το χώρο? Κανονικά είναι μία ώρα. Εδώ πέρα έχετε λίγο περιορισμένο χρόνο, είναι περίπου 20 λεπτά το δωμάτιο. Αλλά δεν είναι και ολόκληρη η έκδοση δωματίου. Όχι. Είναι λίγο μικρότερη έκδοση. Από τους ανθρώπους που έχουν μπει εδώ από το πρωί. Το μεγαλύτερο ποσοστό έχει καταφέρει να περάσει τουλάχιστον αυτή την πόρτα ή... Το μεγαλύτερο ποσοστό έχει αποδράσει σήμερα. Τα έχει καταφέρει. Ναι. Παιδιά, το μεγαλύτερο ποσοστό έχει αποδράσει σήμερα. Τα έχει καταφέρει. Ανοίξαμε το γρίφο, λύσαμε το πρώτο γρίφο. Όντως. Ναι, όντως. Ανοίξαμε το δηλαδή. Προχωρήσαμε λοιπόν, συγχαρητήρια Μιχάλη. Για το πρώτο τέτοιο. Ναι. Μπορώ να σας απαντήσω την ώρα που παίζει το δωμάτιο. Πώς γρίφους έχει? Πέσαμε σε αυστηρή Game Master, σωστά? Έτσι. Α. Πάντως δεν είναι αυτό που λύσαμε, ότι δραπετεύσαμε. Όχι, όχι, έχετε ακόμα. Έχετε μέλλον. Στα... Από ό,τι είπαμε εδώ πέρα, είναι μία demo έκδοση των δωματίων. Από τα 7 που υπάρχουν συνολικά, σε τι θεματολογίες υπάρχουν, δηλαδή σε τι δωμάτια μπορούμε να μπούμε? Υπάρχουν τα πιο τρομακτικά που είναι το The Ritual και υπάρχουν και τα πιο απλά, είναι μια φυλακή, είναι το Perfect Crime που είναι λίγο πιο διαδραστικό, έχει διαφορά γενικά ποικιλία στα δωμάτια. Έχετε, επειδή μου πες για τρομακτικά δωμάτια, υπάρχει κόσμος που να έχει έρθει και να φύγει έντρομος από αυτό που είδε στο δωμάτιο τρόμου? Υπάρχουν άτομα που τα έχουν παρατήσει κιόλας κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού στο τρομακτικό. Επειδή, από φόβο. Ναι, εντάξει, ναι. Wow. Έχει απάντηση, πιστεύω. Όχι, εγώ νόμιζα, ξέρεις, ότι το έχω στο μυαλό μου ότι δεν μπορεί να είναι τόσο τρομακτικό, δηλαδή, αλλά είναι. Πιο πολύ από ό,τι πιστεύεις, ό,τι νομίζεις. Είναι και η ένταση εκείνη τη στιγμή, τα νιώθεις λίγο διαφορετικά όλα. Οπότε φοβάται ο κόσμος. Τρομοκρατείται, θα έλεγα. Η πρώτη πόρτα άνοιξε σε πολύ απίστευτο. Σε ψάχνα εκεί τώρα, γι' αυτό μιλάγα εκεί, αλλά τελικά ήξερε εδώ. Είμαστε πολύ γρήγοροι. Είμαστε απίστευτα γρήγοροι. Είδατε, χωρίς καμία διακοπή το βίντεο, σε ζωντανή ροή, περάσατε μόλις 32,5 δευτερόλεπτα, όπου τα τσακάλια της εκπομπής Level Up περάσανε στο δεύτερο δωμάτιο. Στο δεύτερο δωμάτιο βλέπουμε πολλά μπαλάκια. Από εδώ πίσω έχει κάτι σε περίεργο. Από εδώ έχει κάτι πάλι σε περίεργο. Και κάτω ένα σεντούκι, δύο δώρα και πολλά μπαλάκια. Νίκος έχει λύσει το γρίφο. Η ομάδα Level Up συνεχίζει. 24 δευτερόλεπτα αφού μπήκαμε στο δεύτερο δωμάτιο, κάτω από λεπτό λοιπόν και χωρίς καμία βοήθεια έχουμε μπει στο τρίτο και τελευταίο δωμάτιο. Δεν ξέρεις? Και έχουμε και στρόμπο για τα σακεντέλικ μέσα στο... όταν κλείνει η κάμερα εγώ τους βοηθάω να τα λύσουνε. Απλά τα παιδιά το κάνουν για το γύρισμα τώρα. Προχωράμε παιδιά. Να τους βοηθήσω όμως λίγο. Τώρα θα κλείσουμε την κάμερα γιατί μπήκαμε Σάββατο και κοντεύει Κυριακή. Φίλες και φίλοι, ενώ ο Νίκος παίζει με το μουσικό κουτί,
Πάμε να ανοίξουμε ένα σεντούκι. Ο Μιχάλης θα ανοίξει το σεντούκι. Νόμιζα ότι θα βρεθεί καμιά μπουνιά. Ένα Γιάκοψ. Εντυπωσιακότατο. Πολύ εντυπωσιακό, πολύ εντυπωσιακό αυτό. Αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα να τους ξαναβοηθήσω. Συντακτική ομάδα του Games 24 και είμαστε ένα βήμα πριν την έξοδο. Ε, ναι. Βγαίνουμε σε λιγότερο από 2 λεπτά το καλύτερο site με video games στην Ελλάδα, η καλύτερη εκπομπή με video games στην Ελλάδα. Μόλις 45 δευτερόλεπτα μέσα στα δωμάτια και βγαίνουμε έξω. Νίκο, άνοιξε την πόρτα. Η έξοδος είναι. Σίγουρα. Ναι ρε, βγήκαμε. Έχω, εδώ στο Μουσαμάκελο στο διαφημιστικό. Πήραμε, ελάτε και εσείς παιδιά αφού ήσασταν όλοι. Πήραμε μία Δήμητρα, τώρα που γνωριστήκαμε και δεν μας βοήθησες και καθόλου. Καταφέραμε σε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα, συγκεκριμένα σε 8,5 δευτερόλεπτα. Ανοίξε λίγο. Περάσαμε από την demo έκδοση ενός escape room, των Great Escape Rooms, και ήταν συγκλονιστική εμπειρία. Στην Αθήνα μπορείτε να βρείτε και τα άλλα δωμάτια. Εδώ βλέπετε κάποια τις αιματολογίες. Η Δήμητρα μέσα μας μίλησε και για τρομακτικά δωμάτια. Ορίστε. Άλλα δύο δωμάτια. Το μοντάζ το κάνουμε εμείς, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Ήταν δύσκολα τα δωμάτια. Εμείς βγήκαμε με λίγη βοήθεια από το... Από μένα. Και πέρα από αυτό, ναι. Από ότι μπορείς να σταματήσεις να μιλάς με τη Δήμητρα για σέχεις όπου εκεί στο ρεπορτάζ. Ήτανε ότι αντιμετωπίσαμε δύσκολους γρίφους, αλλά και κάποιους που ήταν, δηλαδή υπήρχε σταδιακή, η δυσκολία ήταν λίγο σταδιακή. Ξεκινήσαμε λίγο πιο εύκολα, μετά μπαίναμε στα πιο ζόρικα. Με το τελευταίο, την τελευταία αίθουσα του Demo Room να είναι και μάλιστα πολύ εντυπωσιακή. Όπως είδατε και εσείς από τα πλάνα. Ωραία η γρίφη, ωραία η γρίφη. Πολύ ωραία η γρίφη και... Μαντάκι! Να ζητήσουν τη Δήμητρα για το παιχνίδι, θα τους το λύσει όλο αν κολλήσουν. Καταφέραμε λοιπόν μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να δραπετεύσουμε. Σας το προτείνουμε. Ανοίξτε πάλι. Great Escape Rooms. Και δεν θα χάσετε. Και δεν θα χάσετε. Και δεν θα χάσετε.